Είμαστε εδώ για το βιβλίο σας. Ήσουν πάντα εκεί. Τι θα διαβάσει ο αναγνώστης στο βιβλίο αυτό? Σε αυτό το βιβλίο είναι η βιογραφία μου. Η ζωή μου ήταν με πολλές δυσκολίες στην αρχή όταν ξεκίνησα και δυστυχώς πάλι στα τελευταία χρόνια η ζωή μου επεφύλασε πίκρα, πίκρα. Μιλάτε για τις απώλειες των παιδιών σας. Αυτές. Αυτή ήταν. Άλλη πίκρα δεν ένιωσα στη ζωή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί είχα μία πίκρα, είχα έναν έρωτα πλατωνικό και μας χώρισαν οι γονείς του γιατί δεν είχα πρίκα. Χρήματα από την τηλεόραση βγάλατε? Έβγαλα από τα κανάλια που δούλεψα στο Μέγα, στο Open, στον Αλφα, αλλά από τον Αντένα δεν πληρώθηκα, 13 χρόνια. Όμως στον Αντένα χρωστάω την καριέρα μου. Με την κυρία Κουτσελίνη ήσασταν για πολλά χρόνια στα και πρώτα σας τηλεοπτικά βήματα. Η αγάπη. Η αγάπη μας. Κατέβαινε κάτω, τα λέγαμε, ανέβαινε πάνω στο κοντρόλ. Όπως σου είπα, μαζί με τον κύριο Ζερβάκη είχαν επάνω το κοντρόλ και κοιτούσαν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά μου και μένα κατά τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό τους χρωστώ ευγνωμοσύνη. Είχε γραφτεί ότι η σχέση σας με την Ελένη Μενεγάκη είχε περάσει μια κρίση. Ισχύει? Καμία κρίση. Και στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Όταν οι δημοσιογράφοι με ρωτούσαν και μου λέγανε «Γιατί μάλωσες με την Ελένη?» «Μα δεν μάλωσα, βρε παιδιά, με την Ελένη. Ποτέ, γιατί να μαλώσω?» Η Ελένη όταν το έβγαζα το φαγητό, έπαιρνε και ένα τραπεζάκι εκεί κοντά και άρχιζε να τρώει. «Βέφα», μου λέει, «καταπληκτικά τα κολοκυθάκια τα γεμιστά». Τρελαινότανε. Έκανα δαμάσκινα κομπόστα πολύ ωραία, με κρασί. Τρελαινόταν η Ελένη. Αν αποφασίσατε να κάνατε μία τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση, ποια παρουσιάστρια θα επιλέγατε? Με την Ελένη φυσικά. Έζησα 8 χρόνια παρέα με την Ελένη. Πάντως ευχαριστώ και τις τρεις παρουσιάστριες και τις τρεις παρουσιάστριες μου στον Αντένα, μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτές με κάνανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.